Το ότι λείπουν εδώ κάποιοι δεν μας αφαιρεί το δικαίωμα να κάνουμε τις ερωτήσεις και ας λείπουν. Όφιλαν να παραμείνουν. Θέλω να πω λοιπόν ότι εδώ εκπροσωπήθηκαν οι εργαζόμενοι, για παράδειγμα, από τον κύριο Παναγόπουλο, ο οποίος με το ύφος που μίλησε ήθελε να πει ότι δεν γίνεται εδώ και τίποτα άλλο, τίποτα σημαντικό, δεν υπάρχει καμιά ανατροπή. Χαιρέτησε θερμά κιόλας τον κύριο Γεωργιάδη, αποδεικνύοντας ότι θέλει να βάλει πλάτη σε αυτές τις ανατροπές που φέρνει σήμερα η κυβέρνηση. Λοιπόν, κύριε Κατρίνη, εδώ είμαστε, οι συμπονάλληλες. Λοιπόν, τι ερωτήματα θέλουμε να κάνουμε λοιπόν, γιατί εδώ είναι και άλλοι οι οποίοι τέλος πάντων βλέπουν με τον ίδιο τρόπο όπως εμείς το θέμα των ανατροπών. Εάν μια τοπική σύμβαση, στη Ρόδο για παράδειγμα, έρχεται το σωματείο και υπογράψει με τους ξενοδόχους να αμείβονται 650 ευρώ. Κύριε Καβαδά, αυτό τι σημαίνει? Ότι είναι καλό για την οικονομία και τους εργαζόμενους και τα λοιπά? Πέστε μου τι σημαίνει αυτό, γιατί θα υπερτερεί η τοπική σύμβαση της Κλαδικής. Πέστε ότι μια επιχείρηση που τώρα ήταν της Thomas Cook και βρέθηκε σε αυτό, και οι εργαζόμενοι πάνε με την Ένωση Προσώπων ή το Σωματείο να υπογράψουν 500 ευρώ. Τι σημαίνει αυτό? Άντε 650, γιατί λέω ότι θα είναι στα όρια της Εθνικής. Τι σημαίνει αυτό? Πέστε ότι 85.000 επιχειρήσεις που κάνανε τώρα αίτηση να μπουν στη ρύθμιση και πάνε και εξαιρεθούν σύμφωνα με αυτά που λέει το νομοσχέδιο. Τι σημαίνει αυτό? Λέω, είναι ερωτήματα τα οποία περιμένουν απαντήσεις, αν και οι απαντήσεις είναι γνωστές. Δεν θα υπάρχει τίποτε. Ό,τι θέλει εδώ, ό,τι θέλουν οι επιχειρηματικοί όμιλοι θα εφαρμόζουν στους χώρους δουλειάς. Εξαιρέσεις. Και βέβαια, πάνω απ' όλα, ο υπερυπουργός θα είναι αυτός που θα καθορίζει ποιος θα αμείβει τι και με ποιους όρους. Γιατί αυτό τουλάχιστον είναι και μέσα από, από το σχέδιο νόμου. Παράταση Εθνικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας. Μα δεν έχει καταργηθεί η διαπραγμάτευση για το μεγαλύτερο μισθό? Είπε τίποτα εδώ ο εκπρόσωπος των εργαζομένων σε εισαγωγικά? Έχει καταργηθεί η διαπραγμάτευση για το μεγαλύτερο μισθό των εργαζομένων. Και όχι μόνο, και ό,τι αυξάνει αυτόν. Άρα λοιπόν εδώ τα ερωτήματα αυτά τα θέτουμε περισσότερο για να τα ακούσουν οι εργαζόμενοι και να απαξιώσουν περισσότερο αυτή την ομάδα η οποία βάζει πλάτη, είναι πέμπτη φάλαγγα μέσα στο κίνημα. Και τελειώνοντας, υπάρχει το θέμα το άλλο. Η παρέμβαση, η ομή παρέμβαση της κυβέρνησης στο συνδικαλιστικό κίνημα. Προς τι το καταστατικό να είναι στα χέρια της εργοδοσίας? Τα καταστατικά τα κάνουν οι εργαζόμενοι. Αποφασίζονται από το πρωτοδικείο, είναι νόμιμα και έχουν τους όρους λειτουργίας ενός συνδικάτου. Το θέλει προφανώς για να βάλει χέρι στα ίδια τα συνδικάτα. Προς τι το Μητρό, προς τι? Το είπαμε και στην Επιτροπή, 15.000 εργαζόμενοι σε συνδικαλιστές σε εισαγωγικά που διεκδικούσαν τη δεκαετία του 70 απολύθηκαν. Μαύρη λίστα είχε ο ΣΕΒ στα χέρια του. Δεν έπιανε κανείς δουλειά όποιος διεκδικούσε. Προς τι λοιπόν το Μητρό? Δεν είναι αυτά στο πρωτοδικείο? Ποιος απαντάει αυτό? Τι θέλει να κάνει η κυβέρνηση σήμερα, τότε? Θέλει να επιβάλλει άκρα του τάφου σιωπή? Αυτό δεν πρόκειται να γίνει. Όμως ερωτήματα τέτοια που τα θέτουμε και όπως είπα και προηγουμένως, αφορούν πρώτα και κύρια τους εργαζόμενους που πρέπει να σκεφτούν, να βγάλουν συμπεράσματα από αυτή την πολιτική.